Τώρα, τα βλέμματα όλου του κόσμου, κυρίε και κύριοι, παραμένουν στραμμένα στον τύμβο Βοκαστά τη Αμφίπολη και στα εντυπωσιακά ευρήματα των αρχαιολόγων. Μετά την ανακάλυψη του ανθρώπινου σκελετού, κορυφώνεται η αγωνία για την ταυτότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την όψη και την εποχή στην οποία έζησε ο άνθρωπο αυτό. Στη γιγαντοθόνη πίσω μου βλέπετε ένα σκίτσο του νεκρού, μια πιθανή απεικόνησή του κατά την ταφή που δημοσιεύει η εφημερίδα Τα Νέα. Να δούμε τώρα ποιε είναι οι υποθέσει των ειδικών Μέχρι στιγμή. Αρχικά ο νεκρός, σύμφωνα με τι εκτιμήσει, πιθανότατα είναι άνδρα. Ήταν μετρίου αναστήματο για τα σημερινά δεδομένα, καθώ το ύψο του εκτιμάται στο 1 μέτρο και τα 65 εκατοστά. Το χρώμα του δέρματός του πρέπει να ήταν λευκό, ενώ τα μαλλιά του ήταν καστανά ή καστανοκόκκινα, ιδίω εάν η προέλευσή του, εάν η καταγωγή του ήταν από τη Θάσο. Τώρα, οι παλαιοανθρωπολόγοι υπογραμμίζουν ακόμη πω ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκεται ο σκελετό, θα μπορούν να προσδιορίσουν στοιχεία για την κατάσταση τη υγεία του νεκρού όταν ζούσε, ακόμα και για τη διατροφή του τα εξειδικευμένα εργαστήρια στο Μάντσεστερ του Λονδίνου, τα οποία θα εξετάσουν τα οστά, ίσω να μα δώσουν πολύτιμε απαντήσει. Ωστόσο, θα χρειαστεί να κάνουμε υπομονή περίπου έξι μήνε, καθώ αυτό είναι ο χρόνο που χρειάζονται τα εργαστήρια για να καταλήξουν στα... σε συμπεράσματα. Τώρα η εφημερίδα υποστηρίζει ακόμα, θα δούμε τώρα στο σχετικό γραφικό, πως από τον τάφο λείπουν πολύτιμα κτερίσματα τα οποία συνόδευαν τον νεκρό. Τώρα θα τα δούμε εδώ, αυτά τα οποία πιθανολογείται πως βρίσκονταν στον τάφο. Πρόκειται για προσωπικά του αντικείμενα που συνοδεύουν τον νεκρό στην τελευταία του κατοικία, αλλά και ταφικά δώρα αγαπημένων του προσώπων. Να παρακολουθήσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ένα μετρίου αναστήματο, πιθανότατα άνδρα με λευκό δέρμα και καστανά ή καστανοκόκκινα μαλλιά, είναι σύμφωνα με τι πρώτε εκτιμήσει ο ένικο του τάφου στο Λόφο Καστά. Μέρα με τη μέρα από την ανακάλυψη του σκελετού στο ταφικό μνημείο στην Αμφίπολη, επιστήμονε όπω μοριολόγοι, παλαιοανθρωπολόγοι και άλλοι μελετούν τα δεδομένα που θα οδηγήσουν στην ταυτότητα του νεκρού. Σύμφωνα με την καθηγήτρια παλαιοανθρωπολογίας Κατερίνα Χαρβάτη που μίλησε στην εφημερίδα Τα Νέα, μελετώντα τα οστά μπορεί κανείς να προσδιορίσει πολλά στοιχεία για τη γενικότερη κατάσταση της υγείας όταν ήταν εν ζωή, αλλά και για τη διατροφή του ή για τυχόν παθήσεις ή τραυματά του. Ναι, αν ήταν σε κάποια καλή κατάσταση όταν βρέθηκε ο σκελετός, ναι. πιστεύω ότι ήδη έχει αναγνωριστεί το φύλλο και πιθανόν κατά κάποια προσέγγιση ηλικία. Στην επιστήμη υπάρχουν διάφορε μέθοδοι που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακάλυψη τη ταυτότητα του νεκρού, όπω η μέθοδο τη κυρία Χαρβάτη, η οποία το 2007, μελετώντα την άμμο που είχε συσσωρευτεί στην κοιλότητα ενό κρανίου που είχε βρεθεί στη Νότια Αφρική το 1952, έφτασε στο συμπέρασμα ότι ο πρόγονο του σημερινού ανθρώπου έζησε και εξελίχθηκε στην Αφρικανική Ήπειρο πριν από 40.000 χρόνια. Μια άλλη σημαντική μέθοδο είναι εκείνη του ραδιενεργού άνθρακα 14 που εφαρμόζεται στο κέντρο Ερευρών Δημόκρητο. Η μέθοδο έχει 60 χρόνια έρευνα σε αυτή τη στιγμή, ανακαλύφθηκε το 49 ε, και έχει φέρει μια τέτοια επανάσταση που είναι ανεπανάληπτη στην αρχαιολογία. Μπορεί να, να δώσει την πάει. εποχή στην οποία Έζησε ο άνθρωπο και το πότε πέθανε. Όπω έχει κατ' επανάληψη τονίσει η επικεφαλή των ανασκαφών Κατερίνα Περιστέρη, ο νεκρό τη Αμφίπολη ήταν σπουδαία προσωπικότητα. Αν ο τάφο δεν είχε συλληθεί, τότε τα ευρήματα μέσα στο φέρετρο θα ήταν εντυπωσιακά. Αν υπήρχαν κτερίσματα, θα ήταν οπλισμό, σκεύη συμποσίου από ασίμι ή χαλκό, στεφάνια και ενδεχομένω πύληνα αγκία. Πάντω είναι πολύ νωρί ακόμη για νέε ανακοινώσει, καθώ θα χρειαστούν σχεδόν 6 μήνε έρευνα στα εργαστήρια, ώστε οι επιστήμονε να καταλήξουν σε συμπεράσματα.